Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν υπέγραψε το διάταγμα για την αναγνώριση των λαϊκών δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, σε μια κίνηση που τελειώνει τη μεταψυχροπολεμική Ευρώπη και δημιουργεί δύο νέα ρωσικά κράτη στα νοτιοδυτικά προάστια της αχανούς Ρωσικής Ομοσπονδίας. Είχε προηγηθεί η συνεδρίαση του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, όπου λήφθηκε η απόφαση για την ανεξαρτησία των περιοχών που κατέχουν οι Ρωσόφωνοι στον Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ, στην ευρύτερη περιφέρεια του Ντομπάς. Στη συγκλονιστική του ομιλία, ο Βλαντιμίρ Πούτιν περιγράφει την Ουκρανία ως τεχνητό κράτος που δημιουργήθηκε επάνω στους αγώνες και το αίμα του ρωσικού λαού. Όπως είπε, η σύγχρονη Ουκρανία δημιουργήθηκε πλήρως από τη Ρωσία. Ο Λένιν και οι συνεργάτες του δημιούργησαν τη σύγχρονη Ουκρανία, διαχωρίζοντας εδάφη από τη Ρωσία. Ήταν τρέλα που δόθηκε στις εθνικές δημοκρατίες το δικαίωμα να εγκαταλείψουν τη ρωσική αυτοκρατορία. Τα γεγονότα του σοβιετικού παρελθόντος δεν μπορούν να αλλάξουν, αλλά πρέπει να μιλήσουμε για αυτά άμεσα, χωρίς πολιτική ορθότητα. Ο Χρουστόφ έδωσε την Κρυμαία στην Ουκρανία για κάποιο λόγο. Οι Μπολσεβίκοι έδωσαν κυριολεκτικά τον Ντομπάς στην Ουκρανία. Η Ουκρανία είναι μία από τις χώρες που έλαβαν τη μεγαλύτερη βοήθεια μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, περίπου 150 δισεκατομμύρια δολάρια από το 1991 μέχρι το 2010. Η κατάρρευση της προκλήθηκε από τα λάθη των Μπολσεβίκων σε διαφορετικά χρόνια. Η κατάρρευση της ιστορικής Ρωσίας είναι στη συνείδησή τους. Ο Ρώσος πρόεδρος επικοινώνησε με τον Γάλλο ομολογό του Εμμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σόλτς για την απόφαση του να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του Ντομπάς, δηλαδή των ανατολικών περιοχών της Ουκρανίας, του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ.